συμπλήρωση κοινών θέσεων εις την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ορκίστησαν ενώπιον του Αντιβασιλέως Στρατηγού κ. Ζωητάκη υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου οι κύριοι Ξανθόπουλος Παλαμάς ως Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργού Εξωτερικών, Αγαπητίδης ως Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Μίχαλος και Αγγελόπουλος ως Υφυπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό, Παναγιωτάκης ως Υφυπουργός Εξωτερικών, Επιπολιτικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Κοτσέλης ως Υφυπουργός Εσωτερικών και Περιφερειακός Διοικητής Υπήρου και Παλάντιος ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Επιθεμάτων Εμπορίου. Εις την Ιεράν Μονήν Πεντέλης επραγματοποιήθη η επίσημος λήξης των εορταστικών εκδηλώσεων της 150ετηρίδος από τις Επαναστάσεις του 1821, παρουσία του Αντιβασιλέως, μελών της κυβερνήσεως, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και άλλων επισήμων. Αφού εψάλλει επιμνημόσυνος δέησης εις τον χώρον ο οποίος έχει διαρρυθμιστεί εις κρυφό σχολείο, οι επίσημοι συνεκεντρώθησαν εις την αίθουσα διασκέψεων του Διορθοδόξου Κέντρου της Μονής, όπου κατά την διάρκεια τελετής ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός επέδωσε προς τον Αντιβασιλέα το χρυσό μετάλλιο της 150ετηρίδος. Αφήχθη καταφτάσεις Αθήνας ο πρόεδρος της Διεθνούς Οργανώσεως των Lions, κ. Ρόμπερτ Ούπλιγκερ, ώστις κατά την εδώ παραμονή του επέδωσε το χρυσό μετάλλιο των εξαιρέτων ανθρωπιστικών πράξεων εις τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον. Εις το αεροδρόμιο του Ελληνικού, τον κ. Ούπλιγκερ υπεδέχθησαν εκπρόσωποι της διοικήσεως και των Εν Ελλάδη Lions. Εις τα πλαίσια των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και των Αφρικανικών χωρών και βάσει της ειδικοτέρας συμφωνίας περί τεχνικής συνεργασίας μετά της Λιβύης, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εδέχθη ως υποτρόφους εις τα σχολάς προσωπικού του 120 Λιβύους σπουδαστάς προκειμένου να τους εκπαιδεύσει εις τεχνικά και τηλεπικοινωνιακά θέματα. Την επίσημη έναρξη των μαθημάτων των Λιβύων σπουδαστών εκήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός παρουσία πολλών Ελλήνων και Λιβύων επισήμων. Το τουριστικό επάγγελμα είναι ένα νέο επάγγελμα, σύγχρονον, με πάρα πολλά καλώς αμοιβωμένας ειδικότητας. Και η Ελλάς, ευρισκομένη σήμερα στην πρώτη σειρά των κρατών με την μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών, εμερίμνησε και δια την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο θα πλαισιώσει τα τουριστικά στις εγκαταστάσεις και θα επανδρώσει τα ξενοδοχεία της χώρας. Έτσι, μεταξύ άλλων, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην Πάρνηθα η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, εις την οποία φοιτούν νέοι και νέες, ασχολούμενοι θεωρητικώς και πρακτικώς, ώστε να καταστούν στελέχη του ελληνικού τουρισμού. Ο Δήμος Αθηναίων τιμών την φιλοπονία και την έφεση προς μελέτην και μάθηση των νεαρών μαθητών της περιοχής του, έλαβε την απόφαση να βραβεύσει τους μαθητάς και τις μαθητρίες των γυμνασίων πρωτευούσης, οι οποίοι ειρίστεψαν κατά το σχολικό έτος 1970-71. Κατά τη διάρκεια μιας ωραίας τελετής που έλαβε χώραν εις το Δημαρχιακόν Μέγαρον, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Ρίτσος, εκπροσωπών των Δήμων και των Δημοτικών Συμβούλιων, απένιμε ιδιοχείρος τα βραβεία του Δήμου εις τους αριστούχους γυμνασιόπαιδας της πρωτευούσης. Επραβεύτησαν επίσης η Βαρβάκιο Σχολή και η Γαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ, διότι εξ αυτών των σχολών ειρίστευσαν περισσότεροι μαθητέ και μαθήτριε. Οι κάτοικοι των συνοικιών του Δήμου Πειραιός δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν στο Δημαρχείο δια τας υποθέσεις των, διότι ήδη πηγαίνει το Δημαρχείο σε αυτούς. Οι υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών, επιβαίνοντες ειδικών αυτοκινήτων γραφείων, μεταβαίνουν εις τα συνοικίες. Εκεί ο Δημότης υποβάλλει την αίτησή του και την επομένη έχει το πιστοποιητικό, την πληροφορία ή την εξυπηρέτηση αρμοδιότητος του Δήμου που εζήτησε. Μία ακόμη πρόοδος που θα την εζήλευαν ακόμη και οι πολίτες πολλών προηγμένων χωρών. Τα μάτς του εφετινού πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας ήταν και ο αγώνας μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου που έγινε στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Ο αγών
παρουσίασε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ενεφανίστη άρτια οργανωμένος, δυνατός, επιθετικός και διατήρησε την πρωτοβουλία. Και στο 38ο λεπτό, με κοντινή κεφαλιά του τριαντάφυλλου, εσημείωσε ένα τέρμα που ήταν και το μοναδικό του αγώνος. Δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος ήταν εκείνος που πέρασε στην επίθεση. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε οργανώσει καλά την αμυνά του και όλες οι προσπάθειες των παικτών του Πανιωνίου απέτυχαν. Έτσι, το τέλος του αγώνος βρήκε νικητή με σκορ 1-0 τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περίοδο καλοκαιρίας, τόσο μεγάλης ώστε είχαμε πιστέψει ότι μας είχε ξεχάσει ο χειμώνας, ενέσκυψε σε ολόκληρη την Ελλάδα μια άγρια κακοκαιρία για να μας θυμίσει ίσως ότι διερχόμεθα τους κατεξοχήν χειμερινούς μήνες. Το θερμόμετρο έπεσε κάτω από το μηδέν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ακολούθησαν βροχές και χιόνια που εκάλυψαν όχι μόνο τα ορεινά αλλά και τα παιδινά. Το χιόνι έπεσε επίσης πυκνό λίγο έξω από την Αθήνα. Και αυτό ήταν μια ευκαιρία για τους Αθηναίους, μικρούς και μεγάλους, να χαρούν την ομορφιά του χιονιού και να επιχειρήσουν τον πατροπαράδοτο χιονοπόλεμο. Θυμόσαστε εκείνο το τραγουδάκι που έλεγε «Τρέχα αλογάκι μου, τρέχα αραπάκι μου, τη δουλειά μου σαν τελειώσω, κρυθαράκι θα σου δώσω». Λοιπόν φαίνεται πως από τότε οι τετράποδοι αυτοί φίλοι του ανθρώπου, τα άλογα, δεν έχουν προβάλει άλλες αξιώσεις. Και εξακολουθούν να εργάζονται με ζέστη ή με κρύο, χωρίς να ζητήσουν τίποτε άλλο περισσότερο από το κρυθαράκι τους. Όμως, να που και τα δίκαια των αλόγων υποστηρίζονται από τους ανθρώπους. Και ειδικότερα από την Εταιρεία Προστασίας των Ζώων, που αποφάσισε τώρα με το κρύο να διανύμει στα εργαζόμενα ζώα, τι άλλο, πανοφόρια. Φυσικά, ειδικά πανοφόρια για άλογα. Η παράδοση σε αυτού του ρουχισμού έγινε με όλους τους τύπους στο χώρο πρώτων γραφείων της Τροχαίας και Φυσιάς. Και όσος κόσμος έτυχε να παραστεί, χειροκρότησε με θέρμη την πρωτοβουλία αυτή. Η επίδειξης μόδας κολεξιό Indra Fashion, που επραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton, απεκάλυψε τις τάσεις της γυναικείας μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1972. Συγκεκριμένα, η μόδα επιχειρεί μια επάνωδο στο ρομαντισμό και ακολουθεί την απλή γραμμή. Αλλά δεν καταργεί ούτε το παντελόνι, ούτε το μίνι. Αντίθετα, περιορίζει το μάξι μόνο για τα βραδινά φορέματα. Επίσης, από την εφετινή μόδα επιβάλλονται ρέλια, γαζιά, πολυνομίτες και ναυτικοί γιακάδες. Όσο για τα χρώματα, αφήνονται μεγάλα περιθώρια συνδυασμών.